Θα μιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη. Και βλέπω εδώ ότι ο κύριος Αναστασιάδης, εκτός από βουλευτής φυσικά της Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Θα ξεκινήσω με αυτόν τον τίτλο που έρχεται, κύριε βουλευτά. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλά όλοι, δόξα Θεώ. Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Ακριβώς. Στο Κοινοβούλιο υπάρχει μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 31 βουλευτές από το κομμάτων, διακομματική. Ασχολείται με τα θέματα της ελληνικής ομογένειας και της διασποράς σε όλο τον κόσμο, με τα προβλήματα, με την σύσφυξη των σχέσεων, με την επικοινωνία, με τη στήριξη και των ελληνικών θέσεων αλλά και των θέσεων των συμπατριωτών μας που ζουν στο εξωτερικό, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία, την εργασία. Και σε αυτήν την επιτροπή έχω την τύχη, να το πω διαφορετικά, μου κάνει την τιμή ο πρόεδρος να με έχει πρόεδρο. Άρα... ξέρετε πολύ καλά, ξέρετε, ή θα ακούσατε πολύ καλά, ότι η επιτροπή αυτή το προηγούμενο διάστημα, την πιο προηγούμενη εβδομάδα, συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό έγινε για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά, κοινοβουλευτική επιτροπή να συνεδριάζει εκτός κοινοβουλίου, με όλους βέβαια τους τύπους που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, δηλαδή με το κανάλι της Βουλής, με τα πρακτικά, με τις γραμματιακές υποστηρίξεις και όλα αυτά. Άρα μια συνεδρίαση με θέμα τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, που αποκεντρωμένα έγινε από τη Θεσσαλονίκη και τοποθετήθηκαν όλες οι ομοσπονδίες προσφυγικών σωματείων, θα μείνει στην ιστορία καταγεγραμμένη στα πρακτικά της Βουλής. Άρα και οι Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται στην Ουκρανία είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ήταν και η αφορμή έτσι για να σας αναζητήσουμε και να μιλήσουμε μαζί σας, να μας πείτε τι γίνεται με αφορμή αυτό το κακό δηλαδή που έχει προκύψει στην Ουκρανία, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Έλληνες και γενικότερα θέλω μια τοποθέτηση από εσάς. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως ξέρετε, από την αρχή, ήδη πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, επισκέφθηκε την περιοχή της Μαριούπολης και συζήτησε με τους ομογενείς μας εκεί. Στην περιοχή της Μαριούπολης, ξέρετε πολύ καλά, αλλά το λέμε και για τους ακροατές σας, ότι ζει το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνισμού της Ουκρανίας αλλά και όλων των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αριθμεί περίπου 120.000 Έλληνες και υπάρχουν 25 χωριά αμυγή ελληνικά και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι στην πόλη της Μαριούπολης. Οι περισσότεροι, επιτρέψτε μου να πω κύριε Αναστασιάδη, οι περισσότεροι αυτές τις λεπτομέρειες που τώρα και εσείς επαναλάβατε, τώρα τις μάθαμε. Όλα αυτά τα αναλυτικά στοιχεία που διαβάζουμε, που μαθαίνουμε, που ακούμε για τόσους πολλούς Έλληνες εκεί. Και χωριά ελληνικά, ναι, όπως είπατε. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού και είναι εντυπωσιακό και όχι απορίας άξιων. Πρέπει να ως μήνυμα να το έχουμε εμείς, να το βλέπουμε οι Έλληνες, πως οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους άλλους ομογενείς, με την άλλη διασπορά, γιατί δεν είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν φύγανε από τη χώρα για κάποιον λόγο. Ζούνε στην περιοχή εκεί περίπου από τον 7ο αιώνα. Άρα είναι αυτόχθονες. Και είναι εντυπωσιακό το πώς οι άνθρωποι αυτοί τόσους αιώνες, τόσες γενναίες διατήρησαν και την γλώσσα, βεβαίως με προσμίξεις άλλων γλωσσών, αλλά στη βάση της η γλώσσα ελληνική, αλλά το σημαντικότερο την συνείδηση, την εθνική συνείδηση, ότι είναι Έλληνες, είναι ελληνικής καταγωγής και νιώθουν και βέβαια μεγάλη περηφάνεια για την καταγωγή τους. Έχω επισκεφτεί την περιοχή 2 φορές, έχω συνομιλήσει μαζί τους. Μέχρι το 15 μέρες μετά τον πόλεμο, πριν να γίνει αυτό το μεγάλο κακό στην Μαριούπολη, δηλαδή περίπου μέχρι τα μέσα του Μαρτίου,
ελάχιστοι Έλληνες από την περιοχή ζητήσανε να φύγουν, περίπου τις 70, ήταν 70%, διότι δεν θέλανε να φύγουν από τον τόπο τους, γιατί σας είπα ότι δεν είναι μετανάστες οικονομικοί, είναι άνθρωποι που ζήσανε εκεί, ζουν εκεί αιώνες, 20 αιώνες. Η περιουσία τους είναι εκεί, τα υπάρχοντά τους, όλα τα πάντα. Εκεί, ναι. Τα πάντα, η ζωή τους είναι εκεί. Ναι. Και γι' αυτό, δεν ζητήσαν να φύγουν. Βεβαίως μετά τα τραγικά γεγονότα ξεκίνησε αυτός ο ανελαίτος βομβαρδισμός και η καταστροφή στη Μαριούπολη. Πάρα πολλοί έχουν φύγει και φεύγουν. Και προσπαθούν να φύγουν διότι πέρα από και πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Θέλουν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, δηλαδή επιδιώκουν να έρθουν, να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή να έρθουν στην Ελλάδα ή και σε άλλες κοντινές εκεί χώρες, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, τι μαθαίνετε. Εντάξει, υπάρχει καταρχήν, όπως και στους άλλους ουρανούς, να πάνε κάπου κοντά για να μπορέσουν να επιστρέψουν. Τελευταία όμως θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί είναι φρικτά τα πράγματα εκεί, υπάρχει πείνα. Μου έλεγε σήμερα πριν από μερικές ώρες, ναι, μίλαγα με έναν άλλον συμπατριώτη μας, ο οποίος είναι μετανάστης, ζει περίπου 20 χρόνια στην Ουκρανία, στην Οδυσσό, τον Παντελή τον Μπούμπουρα, μπορεί να τον γνωρίζετε, ένας μεγάλος επιχειρηματίας, ο οποίος βρίσκεται εκεί, δεν έχει φύγει, με τα δυο παιδιά του, και μου έλεγε ότι προσπαθεί, επικοινωνεί με τους Έλληνες εκεί και προσπαθεί να στείλει λεωφορεία ή αυτοκίνητα με τρόφιμα, γιατί έχουν ανάγκη από τρόφιμα, αλλά δυστυχώς δεν επιτρέπουν οι δυνάμεις της εισβολής, οι ρωσικές δυνάμεις δεν επιτρέπουν ούτε αυτή την αποστολή, και έτσι οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ και ζουν με τον φόβο του λοιμού, να πεθάνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Απίστευτο. Δεν υπάρχουν απίστευτο, πραγματικά. Και τίποτε πλέον οργανωμένο. Τι βλέπετε να γίνεται, τι μαθαίνετε σε διπλωματικό επίπεδο, να το πω έτσι, γιατί μιλάμε για συναντήσεις, διάφορα, όλο αυτό το κακό, υπάρχει μια, να πω πρόβλεψη τώρα, πώς να το πω ρε παιδί μου, υπάρχει διάθεση να σταματήσει από την πλευρά της Ρωσίας, ας πούμε, προς την Ουκρανία. Βλέπετε κάτι, είστε αισιόδοξος, να τα πω όλα μαζί. Ναι, είμαι αισιόδοξος, πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σήμερα το απόγευμα έχει μια συνάντηση στην Αντάλια της Τουρκίας, η ρωσική με την ουκρανική πλευρά, για να συζητήσουν πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος. Ξέρετε, όταν βλέπουν να αρχίζουν οι συζητήσεις, μπορεί το προηγούμενο διάστημα να μην έχουν αποτέλεσμα, να μην είχαν αποτέλεσμα, αλλά όταν αυτή η γέφυρα δεν κόβεται και υπάρχει επικοινωνία, έστω μέσω τρίτου, γιατί πάντα έτσι γίνεται, πάντα δίνει ελπίδες και περιθώρια να αισιοδοξούμε ότι αυτό θα σταματήσει. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε πως η κατάσταση με τον ρυθμό που έχει πάρει και όπως έχει εξελιχθεί θα αναγκάσει και τις δύο πλευρές, δεν μιλάμε για την Ουκρανία, αλλά και για τη ρωσική πλευρά, η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ, θα αναγκαστεί να κάτσει στο τραπέζι της συζήτησης για να βρεθεί επιτέλους μια λύση. Το δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι αυτό που αφορά την ομογένεια τους Έλληνες της Μαριούπολης, της Ουκρανίας. Τα ακούσατε πριν από μερικές μέρες τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, να λέει ότι ετοιμάζει μια αποστολή, ετοιμάζεται ο ίδιος δηλαδή να ηγηθεί αποστολής για να δημιουργηθεί διάδρομος να απεγκλωβιστούν οι Έλληνες της Μαριούπολης από εκεί. Ναι. Αυτό ετοιμάζεται, ξέρετε, μέσω των διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ, του ΑΣΑΤ, της UNESCO, μέσω τρίτων. Συζητούν με τις δύο πλευρές, τις αντιμαχόμενες, για να συμφωνήσουν, για να αφήσουν διαδρόμους, διεξόδους, για να μπορέσουν να φύγουν όσοι επιθυμούν να φύγουν από εκεί, οι άμαχοι πληθυσμοί. Προφανώς δεν έχει γίνει ακόμα, όμως οι προσπάθειες, και το θέτει συχνά όπως τον παρακολουθώ σε κάθε συνάντηση και στο εξωτερικό, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και θα ηγηθεί αυτής της αποστολής να απεγκλωβιστούν οι συμπατριώτες μας από εκεί, οι υγιείς, όσοι περισσότερο μπορούν. Ναι. Και σε αυτό να προσθέσω και να θυμίσω
την εξαιρετική κίνηση που κάνει που έκανε ο κύριος Σαββίδης, ο Ιβάν Σαββίδης, που ξέρω ότι έχετε καλή σχέση μαζί του και επικοινωνία, να ανοίξει το Πόρτο Καράς για σχεδόν όλο το Πόρτο Καράς για τους Έλληνες από την Ουκρανία να έρθουν εκεί. Ναι, ναι, το έχω ακούσει και, ναι, το έχω ακούσει και είναι αξιοπρεπένο και νομίζω ότι αυτές οι φιλάνθρωπες, οι ανθρωπιστικές κινήσεις έχουν πάντα την σημασία τους και το νόημά τους. Ο καθένας μας πρέπει να είναι προς αυτή την πλευρά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που πάσχουν, όχι μόνο τους ομογενείς τους ελληνικής καταγωγής Ουκρανούς, αλλά και τους ίδιους τους Ουκρανούς που και αυτή την περίοδο ζουν ένα δράμα. Έχετε έρθει το τελευταίο διάστημα σε επικοινωνία με τον κύριο Σαββίδη, έχετε μιλήσει καθόλου? Όχι, έχουμε μιλήσει με πολύ καιρό, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως ξέρετε. Απλά είχα μία, πρέπει να το ξέρετε αυτό που να το είδατε, είχα μία τιμητική έτσι αφιέρωση από μία εφημερίδα των Αθηνών το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω να τα παρακολουθείτε. Ναι. Για πείτε την έζησα να την ακούσει και ο κόσμος, να την μάθει ο κόσμος. Είναι χαρακτηρίζει σαν απίθανη περίπτωση, εντάξει. Σαν? Ότι είμαι ο μόνος που στηρίζω τον συγκεκριμένο και με χαρακτηρίζει σαν απίθανη περίπτωση. Όλοι οι άλλοι λέει του γυρίσαν την πλάτη. Μιλάμε... Με τιμά το φίλο, τι είναι κανένα. Για τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι, ότι είστε ο μοναδικός που τον στηρίζετε. Ναι. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι του έχουν γυρίσει. Ναι, το έχουν γυρίσει. Ήταν σε 7 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά το δημοσίευμα. Το έχω τώρα, ορμόμενοι από πού? Το έγραψαν αυτό, κύριε Αναστασιάδη, για σας. Πού να ξέρω, πού να μπω στο μυαλό τους. Δεν ασχολούμαι ποτέ. Ας γράφουν ό,τι θέλουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Ναι, οι υπόλοιποι που έχουν γυρίσει από την πολιτική σκηνή, ας πούμε, έχουν γυρίσει την πλάτη στον... έγραφε το άρθρο, δεν το... Η αναφορά που έγινε στο όνομά σου την ξέρω, αλλά αν υπονοούνταν τέλος πάντων ότι όλοι οι υπόλοιποι από την πολιτική σκηνή έχουν γυρίσει την πλάτη λόγω του πολέμου στον Ιβάν Σαββίδη και τον στηρίζετε μόνο εσείς, ας πούμε, αυτό ήταν το... Προφανώς αυτό εννοούσαν, συμπέρασμα. Γιατί είναι μέσω πολέμου, αλλά... Δεν ασχολούμαστε με τα δημοσιογράφηματα. Πάντως συχνά πυκνά κάτι γράφεται, έτσι. Ρώσοι ολιγάρχες, ναι, αυτό. Να μην. Σαββίδης. Μπαίνει και στο κάδρο και το. Έτσι, είτε φανερά είτε στο τέλος, με χαμένο μέσα σε μια παράγραφο το όνομά του. Εντάξει. Τιμή είναι και αυτή. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά, για την συζήτηση. Να είστε καλά. Και συνεχίστε το έργο σας εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.